Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, 5η Φιλοκαλία, σελίδα 281, για την Ιερή και Θεοποιού Προσευχή, κεφάλαιο 296. Αυτή λοιπόν η Θεία η Προσευχή, η επίκληση του Σωτήρα μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία της πίστεως. Παρέχει το Άγιο Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρση της καρδιάς, εκδίωξη των δαιμόνων, κατοίκηση μέσα μας του Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών και θείων λογισμών, απολύτωση από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων, χορηγός του Θείου Φωτισμού, βρύση του ελέους του Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων και μοιήσεων στον ταπεινό και το μόνο σωτήριο, γιατί έχει το σωτήριο όνομα του Θεού μας, που είναι το μόνο όνομα που μας δόθηκε, το όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, και δεν είναι δυνατόν να σωθούμε με κανένα άλλο όνομα, όπως λέγει ο Απόστολος Πράξεων 4:12. Είναι εν πρώτης προσευχή, γιατί με αυτή ζητούμε το Θείο Έλεος, και ευχή, γιατί παραδίνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό με την επίκλησή Του, και ομολογία, γιατί αυτό ομολόγησε ο Πέτρος και δέχθηκε το μακαρισμό του Κυρίου, Ματθαίου 16:16-17. Και παρέχει το Πνεύμα, γιατί κανένας δεν λέει Κύριο τον Ιησού παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα, Α Κορινθίους 12:3. Είναι και χορηγός θείων δωρεών, αφού για αυτή την ομολογία υποσχέθηκε ο Χριστός τον Πέτρο να του δώσει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, Ματθαίου 16:19. Και κάθαρση της καρδιάς, γιατί βλέπει και καλεί το Θεό και καθαίρει αυτόν που τον βλέπει. Και εκδίωξη δαιμόνων, γιατί με το όνομα του Ιησού Χριστού εκδιώχθηκαν και εκδιώκονται όλοι οι δαίμονες. Και κατοίκηση μέσα μας του Χριστού, γιατί με τη θύμησή του ο Χριστός είναι μέσα μας και με αυτή είναι ένοικός μας και μας γεμίζει με ευφροσύνη, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Θυμήθηκα το Θεό και ένιωσα ευφροσύνη. Ψαλμός 76:4. Και πηγή πνευματικών εννοιών και λογισμών, γιατί ο Χριστός είναι ο θησαυρός κάθε σοφίας και γνώσης. Κολασσίες 2:3. Και τις χορηγεί σε όποιους κατοικεί, και απολύτρωση από τις αμαρτίες, επειδή για αυτή την ομολογία είπε στον Πέτρο ο Κύριος, όσα θα λύσει θα είναι λυμένα στον ουρανό, Ματθαίου 16:19. Και θεραπεία ψυχών και σωμάτων, γιατί ο Πέτρος είπε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και βάδισε, Πράξεων 3:6. Και 9, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, Πράξεων 9:34. Και χορηγός Θείου Φωτισμού, γιατί ο Χριστός είναι το φως το αληθινό και μεταδίδει τη λαμπρότητα και τη χάρη του σε εκείνους που τον επικαλούνται. Ιωάννου 1:9. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού και Θεού μας επάνω μας, και ο Κύριος, όποιος με ακολουθεί, θα έχει το φως της ζωής. Ψαλμός 89:17, Ιωάννου 8:12. Και βρύση Θείου Ελέους, γιατί ζητούμε έλεος και ο Κύριος είναι ελεήμων και σπλαχνίζεται όλους όσοι τον επικαλούνται και αποδίδει το δίκαιο γρήγορα σε εκείνους που φωνάζουν προς Αυτόν. Ψαλμός 144:8, Λουκά 18:7. Και το μόνο σωτήριο, γιατί στο όνομα κανενός άλλο δεν μπορούμε να σωθούμε, λέγει ο Απόστολος, και αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Γι' αυτό και κατά την έσχατη ημέρα όλοι θα ομολογήσουν και θα εμνήσουν, θέλοντας και μη θέλοντας, ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για τη δόξα του Θεού Πατέρα. Πράξεων 4:12, Ιωάννου 4:42, Φιλιππισίων 2:11. Τούτο είναι το σημείο της πίστεώς μας, αφού και είμαστε και ονομαζόμαστε χριστιανοί, και είναι και η μαρτυρία ότι είμαστε του Θεού. Γιατί, λέει ο Απόστολος, κάθε πνεύμα που ομολογεί Κύριο τον Ιησού που ήρθε με σάρκα ανθρώπου, είναι από του Θεού, όπως προείπαμε. Και όποιος δεν ομολογεί αυτό, δεν είναι από το Θεό. Α Ιωάννου 4:3. Είναι από τον Αντίχριστο όποιο δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι οι πιστοί να ομολογούμε αδιάλειπτα τούτο το όνομα και τη διακήρυξη της πίστεως και για την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από την οποία τίποτα ποτέ δεν πρέπει να μας χωρίσει. Ρωμαίων 8:35. Αλλά και γιατί το όνομά του παρέχει
χάρη και άφεση και απολύτρωση και θεραπεία αγιασμού και φωτισμού και προπάντων τη σωτηρία. Γιατί με αυτό το θείο όνομα οι Απόστολοι έκαναν και δίδαξαν μεγάλα και θαυμαστά. Και ο θείος Ευαγγελιστής λέγει Ιωάννου 20:31. Αυτά έχουν γραφτεί για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ιδού η πίστη και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά του, ιδού η σωτηρία και η ζωή. Κεφάλαιον για την ιερά και θεοποιώ προσευχή Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, κεφάλαιο 297. Αυτή λοιπόν την ονομασία του Ιησού Χριστού ως προσευχή ας λέει κάθε ευσεβής συνεχώς με το νου του και με τα χείλη και όταν στέκεται και όταν βαδίζει και όταν κάθεται και όταν πλαγιάζει και ό,τι και αν κάνει και αν λέει και να βιάζει τον εαυτό του σε τούτο πάντοτε. Θα βρει έτσι πολύ μεγάλη γαλήνη και χαρά όπως γνωρίζουν από την πείρα τους εκείνοι που φροντίζουν για αυτοί. Επειδή όμως αυτό το έργο είναι ανώτερο από εκείνους που ζουν στον κόσμο, ακόμη και από τους μοναχούς που έχουν μέρημνες, γι' αυτό όλοι αυτοί ας έχουν τουλάχιστον ορισμένο καιρό για αυτό το έργο. Και όλοι ας έχουν ως κανόνα να ασκούν αυτή την προσευχή όσο μπορούν και οι ιερωμένοι και οι μοναχοί και οι λαϊκοί. Οι μοναχοί λοιπόν ως ταγμένοι σε αυτό και επειδή την έχουν χρέος τους απαραίτητο και αν είναι στη μέρημνα των διακονημάτων όμως ας βιάζουν τον εαυτό τους αφού οφείλουν να ασκούν αυτή την ευχή και να προσεύχονται προς τον Κύριο αδιάκοπα ακόμη και αν βρίσκονται σε ρεμβασμό και σύχυση και στην όνομα και πράγμα εχμαλωσία του νου και να μην αμελούν γελασμένοι από τον εχθρό αλλά να επιστρέφουν στην προσευχή και να χαίρονται που επιστρέφουν. Α Θεσσαλονικής 5:17. Ιερωμένοι ας την επιμελούνται ως αποστολικό έργο και θείο κήρυγμα και επειδή η ευχή αυτή εκτελεί θεία ενεργήματα και παριστά την αγάπη του Χριστού. Οι κοσμικοί ας ασκούν κατά δύναμη την ευχή σαν σφραγίδα του εαυτού τους και σημείο της πίστης και φύλαξη και αγιασμού και αποδίαξη κάθε πειρασμού. Όλοι επομένως ιερωμένοι, λαϊκοί και μοναχοί, μόλις σηκωθούμε από τον ύπνο πρέπει πρώτα να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό και το Χριστό να θυμηθούμε πρώτα και αυτό ως απαρχή κάθε σκέψης και ως θυσία ας προσφέρουμε στο Χριστό γιατί πριν από κάθε άλλη σκέψη πρέπει να θυμηθούμε τον Χριστό που μας έσωσε και τόσο μας αγάπησε αφού και χριστιανοί είμαστε και ονομαζόμαστε και αυτόν ντυθήκαμε κατά το θείο βάφτισμα. Γαλάτας 3:27. Σφραγιστήκαμε με το μύρο του και έχουμε κοινωνήσει και κοινωνούμε την Αγία του Σάρκα και το αίμα του και είμαστε μέλη του. Α Κορινθίων 12:27. Και ναός. Β Κορινθίους 6:16. Και αυτόν έχουμε ντυθεί που και κατοικεί μέσα μας.